Γεια σας, είμαι η Ανεζίνα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα δημιουργικό εργαστήρι του Βιομηχανικού Μουσείου Ντομάτας. Σήμερα θα δημιουργήσουμε ένα έργο γεμάτο αντιθέσεις. Τα θερμά και τα ψυχρά, οι καμπύλες και οι ευθείες, η μέρα και η νύχτα. Ξεκινάω στο χαρτί του μπλοκ με το μολύβι μου να σχεδιάσω έναν τέλειο κύκλο. Χρησιμοποιώ τη βοήθεια ενός πιάτου. Στη συνέχεια, πάω να χωρίσω τον κύκλο μου σε δύο πρόσωπα. Το ένα θα ανήκει στο φεγγάρι και το άλλο στον ήλιο. Να λοιπόν η πρώτη μου αντίθεση. Θα κάνω το φεγγάρι σαν να κοιμάται. Αφού λοιπόν το φεγγάρι κοιμάται, ο ήλιος θα είναι ξύπνιος. Άλλη μία αντίθεση. Αφού ολοκληρώσω το πρόσωπο, πάω να κάνω τις ακτίνες του ήλιου. Θα κάνω μεγάλες ευθείες γραμμές που θα ανοίγουν προς τα έξω. Αντίθετα, στην πλευρά του φεγγαριού θα κάνω καμπύλες που θα κλείνουν προς τα μέσα σαν να αγκαλιάζουν το φεγγάρι. Κοιτάξτε τώρα, ό,τι κάνω στη μία πλευρά, το ακριβώς αντίθετο θα κάνω στην άλλη. Δηλαδή, κυματιστές γραμμές στη μία μεριά, ευθείες ολόησυχες γραμμές στην άλλη, τρίγωνα από τη μία, κύκλους από την άλλη. Σκεφτείτε και άλλα αντίθετα πράγματα και κάντε τα. Ορίστε, εγώ εδώ κάνω καραβάκια. Καραβάκια στη μία μεριά, αεροπλάνα στην άλλη. Περιμένω να δω και τις δικές σας αντιθέσεις. Αφού λοιπόν ολοκληρώσω το σχέδιό μου με το μολύβι, θα ξεκινήσω να χρωματίζω. Σε αυτή τη ζωγραφιά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι υλικά θέλετε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μαρκαδόρους και κυρομπογιές. Κοιτάξτε τώρα ένα κόλπο για να γεμίσω μια μεγάλη επιφάνεια με την κυρομπογιά. Πάω με το πλευρό της κυρομπογιάς και γεμίζω την επιφάνεια με τέτοιο τρόπο που, κοιτάξτε, βγαίνει κάπως σαν διάφανο. Ύστερα, με τη μύτη της κυρομπογιάς, πάω να πατήσω από πάνω. Εγώ συνήθως πατάω κοντά στις γραμμές. Με τον ίδιο τρόπο θα ζωγραφίσω και τον ήλιο. Κοιτάξτε τώρα, από τη μεριά του φεγγαριού θα βάλω χρώματα που θυμίζουν κρύο, τα ψυχρά που λέμε στη ζωγραφική. Ενώ από τη μεριά του ήλιου θα βάλω τα θερμά αντίστοιχα, δηλαδή τα ζεστά. Για να το ξεχωρίσετε, μπορείτε να κοιτάξετε τη βρύση του σπιτιού σας. Αν παρατηρήσετε, το ζεστό νερό συμβολίζεται με το κόκκινο χρώμα, ενώ το κρύο με το μπλε. Τα χρώματα που θυμίζουν ζέστη, φωτιά, είναι τα κόκκινα, τα κίτρινα, τα πορτοκαλί, τα ροζ, τα σωμών. Με αυτά τα χρώματα θα βάψω την πλευρά της ζωγραφιάς μου που είναι ο ήλιος. Αντίθετα, την άλλη πλευρά που είναι το φεγγάρι θα τη βάψω με χρώματα που θυμίζουν δροσιά. Τα ψυχρά που λέμε στη ζωγραφική, ο ουρανός, η θάλασσα είναι μπλε. Εδώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσω μπλε σκούρο, τυρκουάζ, γαλάζιο, πετρόλ και κάποια πράσινα. Και σας αφήνω να προβληματιστείτε σχετικά με το χρώμα μοβ. Σε ποια κατηγορία ανήκει, στα θερμά ή στα ψυχρά? Πάμε τώρα να κάνουμε τον πλανήτη και τον ήλιο και το φεγγάρι να φαίνεται έτσι λίγο πιο στρουμπουλό. Πάω στο περίγραμμα του ήλιου με ένα σκούρο κόκκινο ή με ένα καφέ, ένα κεραμιδί, πατάω τη γραμμή και με το δάχτυλό μου, που να είναι καθαρό, πασαλίβω αυτό το κόκκινο σκούρο. Ύστερα θα πάρω την όχρα ή μπορώ να πάρω και ένα σκούρο πορτοκαλί και εκεί με το πλευρό της όχρας θα πατήσω από πάνω αυτό που πασάλιψα. Στη συνέχεια θα πάρω ένα πορτοκαλί και ένα κίτρινο, δηλαδή λίγο πιο ανοιχτά, λίγο πιο φωτεινά χρώματα από πριν, και κάνω με την άκρη, με τη μύτη, μπουκλίτσες. Όμως δεν το πατάω πολύ, το κάνω μαλακά. Θέλω απλά να απλώσω το χρώμα γλυκά, ώστε να φαίνεται κάπως πιο 3D. Το ίδιο ακριβώς κάνω και με την πλευρά του φεγγαριού. Και εδώ μπορώ να περιποιηθώ λίγο αυτές τις λακκουβίτσες που έχω κάνει στο φεγγάρι. Βλέπετε, ζωγραφίζω το μισό κυκλάκι με ένα σκούρο και το άλλο μισό με ένα φωτεινό. Με ένα γαλάζιο, ας πούμε. Αν έχετε και λευκό, θα ήταν ωραίο να βάλετε και λίγο λευκό. Εγώ δεν είχα και έβαλα σωμόν και κίτρινο για να το φωτίσω. Κάνω και μερικές τελευταίες λεπτομέρειες και το έργο μου είναι έτοιμο. Πώς σας φαίνεται? Περιμένω με πολύ ανυπομονησία να δω και τις δικές σας ζωγραφικές αντιθέσεις. Καλή επιτυχία και καλή δημιουργία.
Γεια χαρά!